Λόγω του καύσωνα έχουμε δυστυχώς τον πρώτο θάνατο από θερμοπληξία. Πρόκειται για 99χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς χωρίς γιατροί να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Οι δημοτικές αρχές άνοιξαν τις πόρτες τους με κλιματιζόμενες αίθουσες και προσφέρουν στους δημότες κάθε ηλικίας προστασία από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε συνθήκες καύσωνα φλέγεται η Κύπρος με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταγράφουν τον πρώτο θάνατο από θερμοπληξία. Δυστυχώς χθες, 91χρονη, με το που ήρθε στα κλίμακα, υπέστη ανακοπή. Με το θερμόμετρο σήμερα σε πολλές περιοχές να άγγιξε τους 45 βαθμούς και τον ιατρικό κόσμο να κρούει κόδωνα κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις από την παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες καύσωνα. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών τελούν σε συναγερμό. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 περιστατικά με θερμοπληξία, ειδικά με αυτές τις συνθήκες χωρίς κλιματιστικό, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Οι back-to-back καύσωνες έθεσαν από την πρώτη στιγμή σε κινητοποίηση και τις τοπικές αρχές που άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες του στο κοινό για μια ανάσα δροσιάς. Η εκπομπή Αλφανημέρωση βρέθηκε το πρωί στο Πολυδύναμο Κέντρο Λατσιών. Έχουμε ανοίξει αυτή την αίθουσα για να φιλοξενηθούν όλοι οι περίληκες συνδημότες μας, οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στο σπίτι ή δεν έχουν κλιματισμό. Από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 6 δεκάδες κόσμου βρέθηκαν εκεί, όπου τους προσφέρονταν δωρεάν, εκτός από κλιματισμό, σνακς και δροσερά ροφήματα. Προσφέρω στον κόσμο οποιοδήποτε έρθει, μεγάλος, μικρός. Η πόρτα του Πολυδύναμου Λατσιών είναι ανοιχτή. Μείναμε και με συμπαρέαν και εμείς για τον καφέ. Και θα ερχόμαστε όποτε είναι ανοιχτό. Δωρεάν κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες λειτουργήσαν σήμερα και σε Λευκοσία, Στρόβολο και Λάρνακα. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες κράτησαν κλειστό το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου από τις 12 το μεσημέρι ως και τις 6 το απόγευμα.